Πλήθος κόσμου βρέθηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά για να πει το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον Ηρακλειώτη με μικρασιατικές ρίζες που ήταν μεγάλη μορφή τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο και σαν προπονητής, βγάζοντας πάρα πολλά ταλέντα. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν ο εμβληματικός αρχηγός της φοβερής αυτής ομάδας, το 70 μέχρι το 80, που προσέφερε τόσα πολλά στον Όφη. Τίποτα περισσότερο ο Θεός να τον αναπνεύσει. Ειδικά τα γκολ αυτά από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τα βλέπουμε από χθες στη τηλεόραση. Ναι, ήταν κάτι το οποίο η προσφορά του σε αυτόν ειδικά τον αγώνα και σαν αρχηγός της ομάδος ήταν τρομερή. Ο Δημήτρης ήταν ένα μεγάλο αστέρι που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα την εποχή εκείνη. Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο απώλεια για το νησί, είναι απώλεια για όλη την Ελλάδα. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής υπόδειγμα. Διότι ο Δημήτρης ήταν ένας παίκτης, ένας άνθρωπος, εγώ που τον εγνώρισα από μικρός, που είχα την τιμή να του κάνω και θεραπεία στα πόδια πολλές φορές, διότι είχε ορισμένους τραυματισμούς. Τι μπορεί να πει κανείς για τον Παπαδόπουλο. Ο θάνατος του Δημήτρη του Παπαδόπουλου με έχει συγκλονίσει ειλικρινά, όπως έχει συγκλονίσει και ολόκληρη την οικογένεια του Όφη. Ήταν υπέροχο παιδί, ένας υπέροχος ποδοσφαιριστής που δεν τίμησε μόνο τα χρώματα του Όφη αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Δεν ξαναβγαίνει τέτοιες παίχτες, τα γκολ που έχει βάλει θα μείνει στην ιστορία. Έχει τύχει να παίξει σε δύο μπαράζ ανόδου, το 68 και το 75. Τα γκολ, ειδικά το γκολ που έβαλε στα Χανιά με την Ελευσίνα το 1-0. Αυτό αν υπήρχε τηλεόραση θα το έδειχνε κάθε πρωί στις αθλητικές εκπομπές. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι και αυτό σας είπα ήταν ένα μεγάλο ταλέντο αυθεντικό. Δημήτρης Παπαδόπουλος, κορυφαία ποδοσφαιρική προσωπικότητα όχι μόνο για την Κρήτη, για όλη την Ελλάδα. Μια σελίδα δόξας λαμπρή για τον Όφη. Είναι τεράστια η προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θα έλεγα και τεράστια η προσφορά του στο τοπικό ποδόσφαιρο με τη δημιουργία του Λίντο Σόγκερ. Τέτοιο χρυσό παιδί δεν θα περάσει. Είμαι συγκινημένος. Ο καλύτερος παίκτης ήταν μετά Βάμπουλα, Καρασάμπα, Μπουζουλεράκι. 80% των γκολ που πέτυχε ήταν από σέντρες του Θανάση Τουρέλη που θα σαντιωθούν στους ουρανούς. Ο Δημήτρης είχε ένα χάρισμα. Ήταν παίκτης περιοχής. Μετά δηλαδή που σταμάτησε και κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια, ήταν ίσως από τους μοναδικούς, αν όχι ο μοναδικός, ένας αυτός, ένας ο Ευγένιος Γέραλτ και ίσως κανένα δυο ακόμα στο νησί μας, που έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό που θα πρέπει να δίνει σημασία ο κάθε παράγοντας, η κάθε πολιτεία, ο κάθε φορέας, το πώς θα αναπτύξουμε το ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο μεγάλες μορφές του ποδοσφαίρου, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας, σε μια πιο δύσκολη από τη σημερινή ποδοσφαιρική εποχή. Ήταν ο αθλητής που μαζί του μεγαλώσαμε, εννοώ ότι τον παρακολουθήσαμε από κοντά. Έζησα από τον καιρό που ερχόταν στο γήπεδο και τον έχω σαν παιδί μου. Νιώθω πολύ άσχημα που έφυγε τόσο νωρίς. Υπήρξε για μένα το καλύτερο αριστερό πόδι που έχει βγάλει η Κρήτη. Είμαι ευτυχής που τον γνώρισα και ευτυχής που ήμασταν φίλοι. Όταν αυτός έβαζε τα γκόλ, εσείς βάζετε τα καλάθια σχεδόν την ίδια εποχή. Ο αθλητισμός είναι ένας. Οπότε εγώ είχα την τύχη μικρότερος να παρακολουθώ τον Δημήτρη στις μεγάλες του δόξες. Καλό ταξίδι Δημήτρη Παπαδόπουλε και κανείς μας ποτέ δεν θα σε ξεχάσει. Είναι σε εκείνες, εδώ το 3-1 που έγινε από τη θαυμάσια αυτή κεφαλιά του Παπαδόπουλου. Εντάξει.